Πραγματικά δύο ανθρώπους οι οποίοι για να κάνουν κάτι τέτοιο και γνωρίζουν πολλά και έχουν μπει σε μια άλλη διαδικασία έτσι, επιστημονικού περιεχομένου. Είναι κάτι πολύ διαδραστικό, ενδιαφέρον και ενημερωτικό και δεν το ξέρει ο κόσμος στην Κρήτη. Και αυτό, αλλά και το αγαπάνε. Το αγαπάνε και το κάνουν σωστά, γιατί βλέπουμε ότι έχουν ασχοληθεί καιρό με το συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, να τους καλωσορίσουμε. Μάνος Τσικαλάς, Μαρία Λιουδάκη, είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Και έρχεστε να μας μεταφέρετε στο κινητό πλανητάριο. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Είναι ένα πλανητάριο το οποίο μπορεί και μεταφέρεται βασικά. Το βασικότερο χαρακτηριστικό είναι αυτό. Οπότε, σαν πλανητάριο, έχει τις ιδιότητες ενός πλανητάριου που μπορεί να προβάλλει μια ταινία θόλου, δηλαδή ταινία η οποία είναι φτιαγμένη να παίζεται σε όλο το θόλο 360 μοίρες γύρω-γύρω και ο θεατής είναι μέσα στην ταινία. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ο θεατής να βρίσκεται, να νιώθει ότι είναι μέσα στην ταινία, έτσι. Οπότε είναι πολύ εντυπωσιακό και συναρπαστικό σαν κινηματογραφική εμπειρία. Διαβάζοντας για αυτήν την εμπειρία και για την ταινία Θόλου, την ψηφιακή ταινία Θόλου, εγώ είχα μία απορία. Τι είναι αυτή η ψηφιακή ταινία Θόλου? Ναι, μεν παίζει στο Θόλο, αλλά τι είναι ακριβώς? Είναι λοιπόν ταινία η οποία έχει φτιαχτεί συγκεκριμένα για πλανητάρια. Δηλαδή έχει σχεδιαστεί όντας μέσα σαν θεατής σε αυτή την ταινία. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε στους πλανήτες και νιώθουμε το περιβάλλον γύρω μας να βρίσκεται σε όλο το θόλο, σαν να είμαστε μέσα στην ίδια ταινία. Ουσιαστικά, δηλαδή, σχεδιάζεται για ένα πλανητάριο συγκεκριμένα και όχι σε ένα επίπεδο που βρίσκεται μπροστά μας απλώς, έτσι. Όμως, παρόλα αυτά, είναι κινητό, οπότε μπορεί είναι να μεταφερθεί. Είναι τώρα το αξιοπερίεργο. Σε κάποιο σχολείο, σε κάποια βιβλιοθήκη, σε κάποιο μουσείο. Ο Μάνος Τσικαλάς είναι υπεύθυνος επικοινωνίας στο κινητό πλανητάριο και η Μαρία Λιουδάκη είναι υπεύθυνη των προγραμμάτων που γίνονται και επειδή ακριβώς έχει ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, είναι η επόμενη ερώτηση. Πηγαίνετε πού μπορούμε να σας βρούμε και πώς μπορούμε εμείς να συμμετέχουμε σε αυτό? Ωραία. Καταρχήν έχουμε ιστοσελίδα, planetariocrits.gr. Οι κυριότεροι μας, το κοινό μας είναι κυρίως τα σχολεία, οι πολιτιστικοί σύλλογοι που θέλουν να δείξουν στο ευρύ κοινό αυτή την εμπειρία τη διδακτική. Είτε οποιοδήποτε θέλει να προβάλλει κάτι έτσι ενδιαφέρον διδακτικό και εκπαιδευτικό στο δικό του χώρο. Και σε τουριστικό κοινό προφανώς, έτσι. Ναι, θα μπορούσε, ναι. Είπαμε είναι ότι ψυχαγωγικό μαζί με διδακτικό, οπότε κάποιος που θέλει έτσι να προσέξει μια δραστηριότητα που θέλει να κάνει μια δράση του και να δώσει και έτσι ένα πιο πέρα την ψυχαγωγία, και ένα, γιατί έχει και πολύ διδακτικό, έχει ένα ωραίο ύφος διδακτικό, είναι μια καλή επιλογή, μια όμορφη επιλογή, ας πούμε, να το δει. Έχετε διαχωρίσει προφανώς τις ηλικίες με τα προγράμματα, έτσι. Καταρχήν είναι εντυπωσιακό για όλες τις ηλικίες, από ένα παιδί που μπορεί να καταλαβαίνει μέχρι έναν, μέχρι 100 χρονών. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εντυπωσιάζεσαι με το που μπεις μέσα, σε μαγεύεις, ταξιδεύεις σε έναν άλλο κόσμο. Κυρίως τι ηλικίες έχετε εσείς, δηλαδή κυρίως μικρότερες, απευθύνεται και σε μεγαλύτερους? Απευθύνεται σε όλους και προσαρμόζεται αναλόγως το κοινό που παρακολουθεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τη συγκεκριμένη δράση. Προσαρμόζεται η παρουσίαση, γιατί ο Μάνος κάνει και ζωντανές παρουσιάσεις. Προσαρμόζεται η παρουσίασή του ανάλογα με το κοινό στο οποίο ενδιαφέρεται και από εκείνη τη στιγμή που απευθύνεται. Και φυσικά όλοι μπορούν να το παρακολουθήσουν. Πιο πολύ τα παιδιά λόγω ηλικίας, γιατί οι γονείς θέλουν να τα συνοδεύσουν σε κάτι τέτοιο, αλλά απευθύνεται σε όλους και στους γονείς. Έχει, ναι. Δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσικαλάς έχει ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την αστρονομία και έχετε γράψει και 3 βιβλία πάνω σε αυτή. Μάλιστα, ναι. Οπότε σας εντυπωσιάζει σαν τομέας. Αυτό το μεταδίδεται και στους επισκέπτες σας? Όσο μπορώ περισσότερο προσπαθώ να το κάνω, γιατί και εγώ πριν από περίπου 15 χρόνια ξεκίνησα με ένα τηλεσκόπιο που πήρα να κάνω αστροπαρατηρήσεις μακριά από την πόλη, να πηγαίνω να παίρνω τα βουνά τέλος πάντων με το τηλεσκόπιο μου και να κάθομαι όλο το βράδυ και να παρατηρώ τα αστέρια. Οπότε το αγαπώ πάρα πολύ και προσπαθώ και εγώ έτσι και στα παιδιά και σε όποιο κοινό έχω μπροστά μου να μεταδώσω αυτή την τέλος πάντων αγάπη, ναι. Εμένα η απορία μου είναι. Γιατί εγώ την εμπειρία από πλανητάριο την έχω από το πλανητάριο της Αθήνας. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αυτό λέγαμε πριν. Ναι. Πώς μπορείς να προσαρμόσεις ένα κινητό πλανητάριο και έτσι όπως μας το περιγράψετε στο θόλο, αυτό που πρέπει να βγει σε οποιοδήποτε χώρο. Δηλαδή, αν εγώ σας καλέσω εσάς τους δύο σε ένα πάρτι ψανιψιάς μου, λέγω τώρα. Θα μπορεί να γίνει αυτό σε ένα χώρο οποιοδήποτε? Είναι. Ναι, αρκεί να πληρούνται κάποιες προδιαγραφές χώρου, γιατί χρειάζεται κάποιες συγκεκριμένες διαστάσεις. Λόγω, εντάξει, είναι κινητό, αλλά έχει έναν όγκο, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε μπορεί να το παρακολουθήσει και να το δει, ας πούμε. Και να συμμετέχει. Μέχρι τι αριθμό? Και επειδή είναι ακριβώς ζωντανή η παρουσίαση που κάνει ο Μάνος, γι' αυτό μπορεί να την προσαρμόσει ανάλογα με τις ηλικίες. Mm-hmm. Αυτό είναι το ιδιαίτερο που έχει.
Τι αριθμό ατόμων μπορείτε έτσι να έχετε μέσα σε ένα πρόγραμμα? Περίπου 20 με 30 άτομα, ναι. Βάζει άνετα δηλαδή. Ναι. Από πού αφορμιστήκατε αυτή την ιδέα του κινητού πλανηταρίου? Θα σας πω. Το κινητό πλανητάριο είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, το οποίο λειτουργεί σε πολλές χώρες του κόσμου. Κάποια στιγμή το άκουσα κάπου και είπα ότι είναι μια καλή ιδέα, έτσι ένας ωραίος τρόπος να μεταδώσεις αυτή τη γνώση, την πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική, και έτσι στο ευρύ κοινό και στην Ελλάδα. Το οποίο μέχρι τότε, ας πούμε, δεν υπήρχε συναντήσετε παρουσία. Συναντήσετε κάποια εμπόδια κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αυτού του στόχου? Εντάξει, σίγουρα πάντα συναντάς εμπόδια. Εντάξει, το πώς θα το στήσω όλο αυτό, ο εξοπλισμός που χρειάζεται, ο οποίος πρέπει πάντα να ανανεώνεται για να είσαι έτσι και μέσα στη τεχνολογία. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά, πώς θα μεταφέρεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου, γιατί ουσιαστικά είστε ένα κινητό μουσείο, σαν μουσείο το βλέπω εγώ όλο αυτό. Και ναι, μεν υπάρχει το εκπαιδευτικό κομμάτι, αλλά υπάρχει και η διασκέδαση. Σίγουρα, και ναι. Δεν, μεταφέρετε μας έτσι λίγο στις αντιδράσεις του κόσμου. Είναι πραγματικά ένα θέαμα σοκαριστικό. Θα σας πω τώρα εγώ που ξεκίνησα από. Εντάξει, δεν είμαι τόσο με το Μάνο τόσο. Μ' αρέσει η αστρονομία, αλλά ο Μάνος έχει πολύ πάθος. Ξεπερνάει τα όρια της αγάπης, είναι το πάθος του. Πραγματικά, όποιος και αν μπει, συγκλονίζεσαι. Παθαίνεις ένα σοκ από το πόσο ασήμαντοι είμαστε και πόσο μικροί απέναντι στο σύμπαν. Και εμένα με έχετε κερδίσει αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Για να δω τι είναι πολύ βασικά είναι πολύ ιδιαίτερο ούτως ή άλλως και είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι μια εμπειρία που την θυμάσαι, νομίζω. Ναι. Δηλαδή, και στην Αθήνα είχες πάει μικρή? Όχι, τώρα, πριν 4 χρόνια είχα πάει. Εγώ είχα πάει μικρή, το λέγαμε και πριν, αλλά ακόμα το θυμάμαι και θα ήθελα πάλι να πάω. Και ας είμαι μεγαλύτερη. Είναι πολύ όμορφο το ότι αυτό μπορεί να γίνει επισκέψιμο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν χρειάζεται ούτε στην Αθήνα να μεταφερθούμε. Έρχεται αυτό σε εμάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τέτοιες ιδέες που έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Γιατί μια ιδέα, ναι, μεν είναι καλή όταν είναι ωραία, έτσι αξιόλογη να είναι, αλλά όταν περνάει και πράγματα, όταν μπορεί ο άλλος να ενημερωθεί σωστά. Γιατί με το να αγαπάς την αστρονομία, με το να έχεις το κομμάτι της εκπαίδευσης εσύ Μαρία μαζί σου και να μπορείτε όλο αυτό να το κάνετε διαδραστικό τόσο σωστά. Νομίζω ότι παίρνει άλλο νόημα μετά. Πολύ σημαντικό είναι και που έχουν τη διάθεση και πραγματοποίησαν αυτό που είχαν σαν στόχο, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να συνάντησαν. Δηλαδή να το πούμε και αυτό. Τι άλλο συμβαίνει? Να σας πω τώρα και κάτι που γίνεται τώρα αυτόν τον καιρό. Ουσιαστικά αναβαθμίζουμε το πλανητάριο με καινούριο εξοπλισμό και το κάνουμε ψηφιακό. Δηλαδή ουσιαστικά μπορούμε να παίξουμε οποιαδήποτε ψηφιακή ταινία θόλου, έτσι όπως είπα και πριν, δηλαδή ταινία ειδικά σχεδιασμένη για πλανητάριο. Mm-hmm. Που δηλαδή προβάλλεται σε όλο το θόλο 360 μοίρες και ο θεατής βρίσκεται μέσα στην ταινία. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι και ο ίδιος μέρος της ταινίας εκείνη τη στιγμή που πραγματοποιείται έτσι, μέσα στους πλανήτες ή οτιδήποτε. Και αυτό το κάνει ακόμα τώρα και το ψηφιακό, το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό. Ναι. Και φυσικά προσπαθούμε και έτσι να είναι διδακτικό το περιεχόμενο. Δηλαδή, οτιδήποτε θέλουμε να δείξουμε να έχει ένα διδακτικό περιεχόμενο, εκπαιδευτικό. Έτσι, τώρα μάλιστα κάνουμε και μεταγλώτηση μια πολύ ωραία ταινία και έτσι, με πολύ ωραίες φωνές, επαγγελματικές, ηθοποιούς κτλ. Ειδικά άρα για νηπιαγωγείο. Έχετε και άλλους συνεργάτες, έτσι να μας αναφέρετε. Αναγκαστικά. Έχουμε συνεργάτες οι οποίοι είναι κατά καιρούς συνεργαζόμαστε. Γραφίστες, έτσι, μεταγλωτιστές, στούντιο κτλ. Δηλαδή, μια ταινία θόλου έχει και μουσική υπόκρουση. Σίγουρα, ναι. Εννοείται. Είναι παραγωγή ολόκληρη. Είναι παραγωγή. Φαντάζομαι. Και με εφέ, όλα αυτά που ακούς για να βιώνεις ότι βρίσκεσαι εκεί. Απίστευτο. Στο διάστημα, τα λέω καλά, να ξέρεις. Στο διάστημα. Είσαι κομμάτι του σύμπαντος. Και κάτι άλλο έχω απορία. Με τι εντυπωσιάζονται περισσότερο τα παιδάκια? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει κάτι. Τα μικρά παιδιά ξέρουν πιο πολύ τους πλανήτες, έτσι. Δηλαδή, όταν βλέπουν για παράδειγμα τον Κρόνο, ας πούμε, εντάξει, είναι ο Κρόνος που τον ξέρουν όλοι. Έχει τύχει, ας πούμε, παιδιά να μιλάμε για τη Σελήνη, για το φεγγάρι και να αρχίσουν τα παιδιά μέσα στο πλανητάριο και να αρχίσουν να τραγουδάνε. Φεγγαράκι μου λαμπρό, κτλ. Και εγώ έπρεπε να σταματήσω την παρουσίαση, να περιμένω να τελειώσει όλο το τραγούδι. Το οποίο κράτησε ένα μισή λεπτό περίπου και μετά να συνεχίσω αυτό που έλεγα. Ποια είναι η διάρκεια αυτού του προγράμματος, για παράδειγμα? Είναι περίπου 40 με 45 λεπτά. Έτσι, το έχουμε προσαρμόσει περίπου με το πρόγραμμα. Και είναι και όσο πρέπει, ούτε να κουράζει. Είναι όλα προσεγμένα ακριβώς όσο πρέπει, γιατί και εγώ, όντας εκπαιδευτικός, ξέρω ας πούμε, και τις αντοχές των παιδιών. Όταν κάτι απευθύνεται σε πιο μεγάλους και έχουν και πιο άλλες ερωτήσεις, θα τραβήξει πιο πολύ. Ο Μάνος είναι αυθεντία, ξέρει. Πραγματικά εντυπωσιάζομαι, ειλικρινά το λέω. Ξέρει πάρα πολύ καλά το κομμάτι της αστρονομίας. Απαντάει δηλαδή και σε απορίες. Δεν είναι βλέπουμε κάτι και φύγαμε. Μας λύνονται και απορίες, επειδή είναι διαδραστικό. Δεν είναι όπως μπήκατε στο πλανητάριο της Αθήνας, κοίτατε κάτι που σας δώσανε. Ναι, απλά καθίσαμε. Έχετε και δυνατότητα να κάνετε μια συζήτηση για ό,τι σας απασχολεί. Αυτό είναι που μου αρέσει που περιγράφετε, ότι όντως ο θεατής δεν θα κάτσει απλά και θα παρακολουθήσει αυτό, κάτι. Ναι. Περνάτε και σε άλλο επίπεδο. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ όμορφο αυτό. Και μακάρι να έχετε και άλλες ιδέες στο μέλλον να τις πραγματοποιήσετε, γιατί φαίνεται ότι το κάνατε πολύ σωστά όλο αυτό. Και με αγάπη. Πολύ. Και μπορεί να σας καλούν
και τελικά να πηγαίνετε και στην Αθήνα. Και εκτός. Και εκτός Ελλάδας. Εντάξει. Όνειρα να έχουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι κάτι που λείπει όντως και δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος και να το μάθετε και να επικοινωνήσετε. Ευχαριστούμε που ήρθατε να μας το δείξετε. Πώς σας βρίσκουν, να ξέρουμε να το πούμε στο κοινό. Είτε planetariocrits.gr, έτσι για το κινητό Planetario λοιπόν. Κάποιο τηλέφωνο θέλουμε να δώσουμε τώρα. Ναι. Ναι, δεν είναι κακό, να δώσουμε το τηλέφωνο. Ή στο 6947-83-78-56. Το οποίο μπορώ να το βρείτε από τη σελίδα. Από τη σελίδα, έχει και email. Τέλεια. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από εντυπώσεις παιδιών, πώς είναι το πλανητάριο μέσα, πώς είναι το πλανητάριο έξω. Κάνουμε και αστροβραδιές βέβαια, έτσι για όποιον θέλει. Ναι, αστροβραδιές, το τηλεσκόπιο. Το είχα δει και αυτό. Εντάξει, όλα αυτά είναι μέσα στο. Έχετε διοργανώσει πολλά τέτοια. Εκπαιδευτικό έτσι, κομμάτι που κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ από όλα περνάτε πολύ καλά. Εγώ πάλι βρήκα το ρομαντικό στην όλη ιστορία. Νομίζω ότι θέλει να